Φροντιστήρια ανέλυξη. Το θέμα 2 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο διαγωνισμό Θαλής του 2011 ζητούσε να απλοποιηθεί αυτή η παράσταση. Είναι μια αρκετά πολύπλοκη παράσταση και γι' αυτό καλύτερα να υπολογίσουμε ξεχωριστά το κάθε κλάσμα. Το πρώτο κλάσμα ας το ονομάσουμε Α και το δεύτερο κλάσμα ας το ονομάσουμε Β και να τα υπολογίσουμε ξεχωριστά. Ωραία. Το κλάσμα Α, λοιπόν, βλέπουμε ότι και στον αριθμητή και στον παρανομαστή έχει αρκετές πράξεις και θα πρέπει βέβαια να τις κάνουμε με προσοχή. Στον παρανομαστή καταρχήν έχουμε το 1 συν το χ στο τετράγωνο και δίπλα το 1 συν χ και όλο στο τετράγωνο που είναι ταυτότητα. Είναι 1 συν 2 χ το διπλάσιο δυνόμενο συν χ στο τετράγωνο. Στον αριθμητή έχει δύο ταυτότητες, το 1 συν χ τρίτης το έχει δύο φορές, άρα θα γίνει 1 συν χ στην τετάρτη συν. Για την ταυτότητα αυτή θα έχουμε 1 στην τρίτη συν 3 επί 1 στο τετράγωνο επί χ, συν 3 επί 1 επί χ στο τετράγωνο και χ στην τρίτη. Το ίδιο θα είναι και στην τελευταία παρένθεση, χ 1 συν 3 χ συν 3 χ στο τετράγωνο συν χ στην τρίτη. Και κάνοντας και τους τελευταίους πολλαπλασιασμούς, δηλαδή την επιμεριστική ιδιότητα το χ με όλη αυτή την παρένθεση, η παράσταση α γίνεται τελικά. Στο μεν παρονομαστή χ τετράγωνο και χ τετράγωνο, δηλαδή 2 χ στο τετράγωνο και 2 χ και 2, άρα βλέπουμε ότι έχει κοινό παράγοντα το 2. Στο δε αριθμητή, επειδή το χ με το χ τρίτης θα μας δώσουν χ τετάρτης, μαζί με το χ τετάρτης θα γίνει 2 χ στην τετάρτη. Επίσης, χ τρίτης και άλλα 3 χ τρίτης μέσα στην παρένθεση θα γίνουν 4 φορές το χ τρίτης. 3 χ τετράγωνο και άλλα 3 χ τετράγωνο δίπλα, άρα 6 φορές το χ στο τετράγωνο, 3 χ και 1, 4 χ και τέλος σταθερή αριθμή 1 και 1, 2. Παρατηρούμε ότι σε αυτό το πρώτο κλάσμα υπάρχει το 2 κοινός παράγοντα σε αριθμητή και παρανομαστή. Μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε αυτό το 2 κοινό παράγοντα και στον αριθμητή και στον παρανομαστή για να τα απλοποιήσουμε. Θα μας μείνει χ στη τετάρτη και 2 χ στην τρίτη και 3 χ στο τετράγωνο και 2 χ και 1 στον αριθμητή διά χ στο τετράγωνο και χ και 1 στον παρονομαστή. Και έτσι λοιπόν τα διάρκεια απλοποιούνται. Το υπόλοιπο που μένει τώρα, επειδή είναι λίγο δύσκολο να παραγωγοποιηθεί, μπορούμε να κάνουμε διαίρεση πολυονύμου. Δηλαδή, να διαιρέσουμε το πολυόνυμο χ στην τετάρτη και 2 χ στην τρίτη και 3 χ στο τετράγωνο και 2 χ και 1 διά το πολυόνυμο χ στο τετράγωνο και χ και 1. Όπως ξέρουμε εδώ, το χ τετάρτης με το χ τετράγωνο θα μας δώσουν πηλίκο χ στο τετράγωνο και έχουμε χ τετράγωνο επί χ τετράγωνο κάνει χ τετάρτης, δηλαδή αφαίρεση μείον χ τετάρτης. Χ επί χ τετράγωνο θα κάνει χ τρίτης, αφαίρεση μείον χ στην τρίτη. Και 1 επί χ τετράγωνο κάνει χ τετράγωνο για την αφαίρεση μείον χ τετράγωνο. Άρα, εδώ το χ τετάρτης φεύγει, 2 χ τρίτης μείον χ τρίτης μένει χ στην τρίτη, 3 χ τετράγωνο μείον χ τετράγωνο μένει 2 χ τετράγωνο και 2 χ και 1. Τώρα, το χ τρίτης με το χ τετράγωνο έχουν πηλίκο χ. Χ τετράγωνο επί χ κάνει χ τρίτης, αφαίρεση μείον χ τρίτης. Χ με χ κάνει χ τετράγωνο για την αφαίρεση μείον χ τετράγωνο. Και το 1 με το χ, πάλι εδώ το χ τρίτης διαγράφεται και μας μένει μια φορά το χ τετράγωνο και δίπλα χ και 1. Τώρα, το χ τετράγωνο με το χ τετράγωνο βέβαια δίνει 1. Για την αφαίρεση μείον χ τετράγωνο, μείον χ, μείον 1 και όπως βλέπουμε έμεινε υπόλοιπο 0.
Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό το κλάσμα, η διαίρεση δηλαδή που είχαμε να κάνουμε, ισούται μόνο με το πηλίκο που βρέθηκε εδώ, δηλαδή μόνο με χ τετράγωνο συν χ συν 1. Να δούμε τώρα το δεύτερο κλάσμα. Ας κρατήσουμε το αποτέλεσμα που βρέθηκε στο α. Λοιπόν, επίσης, αυτό το δεύτερο κλάσμα, το β, είναι στο μένα αριθμητή 2 επί παρένθεση 1 συν χ στην τρίτη και δίπλα έχει πάλι την παρένθεση που είχαμε δει και στο προηγούμενο κλάσμα, το 1 συν χ στην τρίτη. Δηλαδή, έχει 1 συν 3 χ συν 3 χ στο τετράγωνο συν χ στην τρίτη. Επίσης, στον παρονομαστή έχει απλώς ένα πολλαπλασιασμό, δηλαδή 3 επί το χ τετράγωνο συν 1, το οποίο είναι παραγοντοποιημένο, δεν παραγοντοποιείται άλλο, το αφήνουμε λοιπόν έτσι. Άρα, στην παράσταση β, στον αριθμητή, μπορούμε να κάνουμε και τους τελευταίους πολλαπλασιασμούς στην πενστική ιδιότητα, δηλαδή, και να έχουμε 2 χ τρίτης μαζί με το χ τρίτη που είναι παρακάτω, 3 φορές το χ στην τρίτη, επίσης 3 φορές το χ τετράγωνο και 3 φορές το χ και σταθερό αριθμό θα έχει 2 εδώ μπροστά συν 1 παρακάτω 3, δια 3 επί χ τετράγωνο συν 1. Και πάλι βλέπουμε ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε το 3, αν βγάλουμε κοινό παράγοντα το 3 στον αριθμητή, μέσα μένει χ στην τρίτη και χ στο τετράγωνο και χ και 1, δια 3 επί χ στο τετράγωνο συν 1. Το 3 λοιπόν διαγράφεται και το υπόλοιπο που μένει θα μπορούσαμε να του κάνουμε πάλι διαίρεση πολυονύμων, αν και αυτό μάλλον είναι πιο εύκολο να κάνουμε παραγοντοποίηση. Πράγματι, από τα δύο πρώτα, δηλαδή το χ στην τρίτη και το χ στο τετράγωνο, μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το χ στο τετράγωνο, θα μείνει μέσα στην παρένθεση χ συν 1, και τα δύο τελευταία, χ συν 1 όπως είναι, διά το χ τετράγωνο συν 1 του παρονομαστή. Τώρα, στον αριθμητή μπορούμε να βγάλουμε πάλι κοινό παράγοντα το χ συν 1 και θα μας μείνει από εδώ μπροστά το χ στο τετράγωνο συν από εδώ κάτω το 1, διά χ τετράγωνο συν 1, που σημαίνει ότι τελικά έχουμε και εδώ μια πολύ καλή απλοποίηση. Το χ τετράγωνο συν 1 απλοποιείται, άρα το κλάσμα β μπορούμε να πούμε ότι απόμεινε να είναι μόνο ο αριθμητής χ συν 1. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε υπολογίσει και το κλάσμα α και το κλάσμα β και επομένως η παράσταση α του χ που μας είχαν ζητήσει είναι η διαφορά αυτών των δύο κλασμάτων, η διαφορά δηλαδή του α που ήταν το χ τετράγωνο χ συν 1 μείον το β που είναι το χ συν 1. Μπορούμε λοιπόν εδώ δίπλα να γράψουμε το αποτέλεσμα ότι άρα η παράσταση α του χ ήταν α πλην β, δηλαδή ήταν το χ τετράγωνο συν χ συν 1 μείον το χ συν 1. Και βέβαια κάνοντας αυτή την αφαίρεση, το τελικό αποτέλεσμα θα μείνει μόνο χ τετράγωνο.